Καλησπέρα. Σήμερα στους αναλογίους βρίσκεται ο τομέας ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας της Κρέκας και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Βλασάκης. Και ο βουλευτής μας, ο κύριος Αντωνιάνης, ο πρόεδρος του Δόντε, τώρα μην πω κι άλλους, γιατί θα πούνε έχουμε εκλογές. Να σας καλωσορίσω όλους. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι όποιος ενάρθει στους αναλογίους, αλλά έπρεπε να έρθουν πριν κάποιοι κύριοι. Δεν φταίει ο κύριος Κώστας τώρα που ήρθε και έγιναν και κάποιες ερωτήσεις εκεί. Εμείς συνδέουμε όλο τον κόσμο μαζί μας για να πετύχουμε το σκοπό μας. Σκοπός είναι την κατάσταση των αναλογίων. Είδατε κύριε Κώστα εσείς κάποια πλάνα και από κάποια σπίτι, από κάποια σπίτια. Βγάλατε το συμπέρασμά σας, θα πείτε για τον κόσμο τι έχει να πείτε. Και όποιος θέλει κάποιες ερωτήσεις να κάνει τον κύριο Κώστα και τον κύριο Βασάκη, γιατί είναι δύο έχουν το ίδιο όνομα, είναι στη διάθεσή σας και θα σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν, δυστυχώς είμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης καταστροφής και όταν έχει συμβεί μια τέτοια καταστροφή, τα λόγια περιττεύουν και οι πράξεις πρέπει να πάρουν τη θέση των λόγων. Άρα, εκείνο το οποίο κατά βάση πρέπει να σας πω είναι ότι θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να κινηθεί ώστε να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα των κατοίκων. Επισκεφθήκαμε σπίτια τα οποία εξαιτίας του φαινομένου και της κατολίσθησης έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να ξεσπιτωθούν και θα πρέπει άμεσα όλοι μαζί να δούμε τι πρέπει να γίνει ώστε να δοθεί μία λύση για τους ανθρώπους αυτούς. Επισκεφθήκαμε το ρηχείο, διαπιστώσαμε οι ίδιοι την καταστροφή που έχει συμβεί. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι ανυπολόγιστα και βέβαια αφορούν και τους κατοίκους των Αναργύρων, αφορούν και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ και στο ρηχείο αλλά και στα εργοστάσια από τα οποία τροφοδοτούνται από αυτό το συγκεκριμένο ρηχείο και βέβαια αφορά και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Αμίντεο αλλά και στη Μελίτη, όπου και εκείνη παίρνει κομμάτι παραγωγής λιγνίτη από το συγκεκριμένο ρηχείο, συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργειακή ευστάθεια της χώρας μας. Και άρα από οποιοδήποτε πρόβλημα στην λειτουργία τους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού με ηλεκτρικό ρεύμα, ιδίως σε μια εποχή όπως είναι το καλοκαίρι, που οι απαιτήσεις για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι αυξημένες. Άρα θα πρέπει χωρίς πολλά λόγια άμεσα η κυβέρνηση, που δυστυχώς τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει οδηγήσει τη ΔΕΗ σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει άμεσα να ενεργήσει έτσι ώστε πρώτον να διασφαλιστεί η ενεργειακή ευστάθεια του συστήματος της χώρας μας, δεύτερον, καθώς οι συγκεκριμένες μονάδες τροφοδοτούν με τηλεθέρμανση τους ακρίτες της περιοχής Αμιντέου και των γύρω χωριών, οι οποίοι θερμαίνονται με την τηλεθέρμανση, θα πρέπει από τώρα να προνοήσουν ώστε να μην έρθει ο βαρύς και δρυμής χειμώνας της περιοχής εδώ με πολλικές θερμοκρασίες και τότε να ψάχνουν οι αρμόδιοι να βρουν λύση. Συζητήσαμε επίσης με τους καθήλυν αρμόδιους, με τον Διευθυντή του Ορυχείου, με τον Διευθυντή του Λιγνητικού Κέντρου. Μας περιέγραψαν τι ακριβώς συνέβη. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι θα πρέπει άμεσα να διερευνηθούν οι συνθήκες και τα αίτια αυτής της καταστροφής και αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους διαφάνειας, απόλυτης διαφάνειας και χωρίς προσπάθεια καμία συγκάλυψη. Ό,τι θέλει να κάνετε ερωτήσεις, μπορείτε να ρωτήσετε. Από την ενημέρωση που σας έγινε στο ορυχείο, σας είπαν πότε περιμένουν να ξαναλειτουργήσει? Δυστυχώς ακόμα είναι πολύ νωρίς. Γίνεται προσπάθεια για να γίνει εκμετάλλευση κάποιου τμήμα του κοιτάσματος σε σημείο το οποίο δεν έχει καταρρεύσει για να μην διακινδυνευτεί η λειτουργία του εργοστασίου, των εργοστασίων της ΔΕΗ και από εκεί πέρα θα περιμένουμε τις οριστικές απαντήσεις. Είπατε ότι
Να πείτε από ποιο μέσο είστε, παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι από μέσο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι θα ξεκινήσετε να διερευνήσετε από τι φταίει. Το τι φταίει γνωρίζουμε κάλλιστα που φταίει. Τι γίνεται τώρα. Δεν θα περιμένουμε άλλο ένα χρόνο μέχρι να μετρηθούν. Τώρα θα μετρηθούν τα κάτω τα σπίτια. Οι υπόλοιποι είναι εδώ στην αρχή μου. Οι υπόλοιποι δεν θα γίνουν. Η αγωνία είναι δικαιολογημένη. Είναι δικαιολογημένη. Θα σας πω καταρχήν ότι ήδη είχε γίνει μια προσπάθεια από την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε ψηφιστεί νομοθετική διάταξη για την μετεγκατάσταση του χωριού των Αργυρών. Θα πρέπει τώρα να μην μεσολαβήσει άλλος χρόνος και θα πρέπει άμεσα ο αρμόδιος υπουργός από την κυβέρνηση να προχωρήσουν ώστε αυτό να γίνει πράξη. Γιατί ξεκινάμε με ξέρες. Και ξέρεις, έχουμε διαστολές και συστολές. Αν θέλετε όμως, επειδή αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάτσουμε, γιατί μετά θα συζητήσουμε και με τους άλλους κατοίκους, να μην μονοπολίσετε μόνο εσείς. Βεβαίως να κάτσω και να ακούσω αυτά τα οποία πρέπει να πείτε και να τα ακούσουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά να ολοκληρώσουμε λίγο τις ερωτήσεις συνήθως για όλα τα πρώτα και μετά να κάτσουμε να κάνουμε ένα επικοδομητικό και επόμενο διάλογο. Έχετε κάποια ερώτηση? Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Τους κατοίκους που δεν θα μείνουν τελικά στο χωριό. Ποια είναι η θέση, γιατί μένει να πρέπει να γίνει? Είναι κρίμα. Δυστυχώς είναι κρίμα που ένα φυσικό φαινόμενο έρχεται και αποδεικνύει την ορθότητα νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες είχαν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα. Και από την άλλη έρχεται και αποδεικνύει επίσης πως η καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Φτάσαμε στο και πέντε. Άρα η πολιτεία οφείλει να σταματήσει να δράει. Πάντως να πω κάτι, κύριε Σκρέκα, για μας, για τους τοπικούς φορείς εδώ πέρα. Κύριο μέλημά μας είναι πρώτον η άμεση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, απαλωτρίωση του οικισμού, ολόκληρου του οικισμού και να επιταγηθούν οι διαδικασίες για τον καινούριο οικισμό, να τρέξουν γρήγορα μελέτες ρημοτομικά και αυτά. Και πιο προπάντων από αυτό, η ασφαλής διαβίωση πλέον των κατοίκων όσων θα απομείνουν στον οικισμό και τι θα γίνουν οι περιουσίες τους και όλα αυτά όταν θα σταματήσουν τα μέσα και δηλαδή όταν το φαινόμενο καταλαγιάζει σε λίγο καιρό. Πρωτίστως με αυτό διαφερόμαστε εμείς, τι θα γίνουν οι κάτοικοι και να μεταφέρουμε την αγωνία των κατοίκων και τι θα γίνει το αύριο, το άμεσο. Καταλάβατε, καλά είναι τα ενεργειακά και αυτά είναι αλωνών δικό σας και κάποιων άλλων υπευθύνων δουλειά, τι θα γίνει με τα ενεργειακά και τη ΔΕΗ και όλα αυτά τα θέματα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τους κατοίκους και τι θα γίνουν αύριο όταν καταλαγιάσει όλο αυτό το. Είναι ευτυχήμα το ότι δεν θυμήσαμε θύματα, κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο, οφείλω να πω ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει συγκεκριμένη διαπίστωση, γνωμάτευση από ειδικούς, οι οποίοι να εξασφαλίζουν ότι το υπόλοιπο κομμάτι του χωριού δεν κινδυνεύει. Γιατί μένουν άνθρωποι. Από εκεί και πέρα,